νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω. Γυρίες. Όλα τελείωσαν. Ήρθε η καταστροφή που φοβόσουν και τα διέλυσε όλα. Τα όνειρά σας, την σχέση σας, την εργασία σας, όλα για τα οποία προσευχόσουν μία ζωή. Κλαις, πονάς, υποφέρεις και σε ποιον να πεις τι. Από πού να αρχίσεις, που έγινε το λάθος σου, το λάθος του, η παράεξήγηση, ο ψυχικός βιασμός σας από την εισβολή των Γκάρεν για το καλό σου. Όλα τελείωσαν, λες, αλλά νομίζεις. Τίποτα δεν τελείωσε. Ήταν μία ευκαιρία για να μπεις σε ψυχική δοκιμασία εσωτερικής κάθαρσης, βαθιάς αυτογνωσίας για να λυτρωθείς, να λυτρωθείτε από την μη αλήθεια, την ανασφάλεια, την διαστροφή και τον φόβο της ζωής και ας φοβάσαι ακόμα. Μέσα στις οδυνηρές κραυγές της σιωπής όμως, βίωσες την αλήθεια αυτών που αφισβήτησες, αυτών που ζήτησες, σου δόθηκαν, τα έζησες και που δεν τα πίστεψες, ακόμα και αν τα αγκάλιασες και ψυχικά και σωματικά. Και εκεί στο χαμό σου, στα πατώματα, στη μοναξιά σου που την έκανες μοναχικότητα, τα κατάφερες. Τι? Να δεις μέρος της αλήθειας και της αλήθειας σου. Εκτυφλωτική, λυτρωτική, αδιαπραγμάτευτη, απόλυτη. Οδηγός στο αλλιώς σου. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, γυμνός από τα κάστρα της λάθος αυτοπροστασίας και της εικόνας σου. Ελεύθερος από τα ξένα πρέπει που τα έκανες δικά σου και τις οδηγίες του σωστού. Εκεί άρχισες να κατακτάς την ψυχή σου και να αφήνεσαι επιτέλους σε αυτήν, όντας έτοιμος να βγεις στο φως, τολμηρά, άφοβα και ανένοχα, για να εκφράσεις εσένα και μόνο το παθιασμένο, αγαπητικό, ερωτικό θέλω της ψυχής σου, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά σου να είσαι εσύ πια, να ζήσεις εσύ όπως αγαπάς, να ενωθείς εσύ με εσένα, αλλά και με αυτόν για τον οποίο γεννήθηκες, όπως και αυτός για σένα. Η ευτυχία και το νόημα της ζωής σας πηγάζει από την αγκαλιά σας, που ενώ δεν έπαψε ποτέ ούτε στιγμή ψυχικά, συνεχίζει να σας περιμένει. Στήριγμά σου πάντα τα λόγια του, ό,τι και αν συμβεί θα είμαι δίπλα σου, όπως και είναι. Γιατί είστε συνειδητά η μόνη σας επιλογή, εκ ψυχής, αγάπης και έρωτα, που δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί είναι αιώνια. Είναι η στιγμή που όλα τα τείχη έχουν πέσει για να γίνει η είσοδος του ιερού μαζί στα πάντα, στο θείο δώρο σας για αληθινή ζωή. Πάμε? Με πολύ αγάπη, Γιώργο.